το πρώτο έντονο φθινοπορεινό μπουρίνι έκανε την εμφάνισή του στην Κρήτη. Οι δρόμοι πλημμύρισαν και μετατράπηκαν σε ποτάμια. Τα φρεάτια αβούλωσαν, οι οδηγοί κόλλησαν στο κυκλοφοριακό χάος της πόλης. Όπως αποκαλύπτουν οι χάρτες του Εθνικού Αστεροσκοπείου, η θερμοκρασία έπεσε απότομα. Η Κρήτη εξαφανίστηκε από το χάρτη λόγω των αστραπών και το νησί σημειώνει πανελλαδικό ρεκόρ στις ημερήσιες βροχοπτώσεις. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής που έχουν καταγράψει οι σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου μέχρι το πρωί της Πέμπτης καταγράφονται στην Κρήτη. Την πρωτιά κατέχει το ακροτήρι Χανίων και ακολουθεί το Τζερμιάδο. Αμέσως μετά το κέντρο των Χανίων, το φαράγγι της Σαμαριάς, το ξυλόσκαλο Σαμαριάς και οι βρύσες Χανίων. Είχαμε ένα ισχυρό βόρειο ρεύμα, το οποίο σε συνδυασμό με την αστάθεια προκάλεσε αυστηρές βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλο το νησί. Είχαμε και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που είχε καλυφθεί όλη η Κρήτη από το πρωί από έντονη νεφοκάλυψη, με νεφη τα οποία είχαν σε αρκετά μεγάλο ύψος, καταιγιδοφόρα νεφη, τα οποία έδωσαν σημαντική ηλεκτρική δραστηριότητα τόσο στη θάλασσα, δηλαδή και στο κρητικό πέλαγος, αλλά και στην ενδοχώρα. Τα φαινόμενα βέβαια περιμένουμε να ξεστηνίσουν λόγω της έντονης βροχής και τηγίδες. Οι θερμοκρασίες έπεσαν αρκετά, με 13-14 βαθμούς. Ο τόπος θα ξεδιψάσει με το νερό, ωστόσο η αγωνία για τα αντιπλημμυρικά έργα και τα κονδύλια που δεν διατίθενται είναι έντονη. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχω ζητήσει χρηματοδότηση από το Γενικό Γραμματέα που υποσχέθηκε ότι θα δώσει για πλημμύρες 1.600.000. 9 μήνες περιμένω τη χρηματοδότηση. 9 μήνες ακούω εξαγγελίες, ακούω εκατομμύρια. Εγώ δεν τα βλέπω αυτά. Πούντα. Πώς θα παρεύομαι? Είμαστε έτοιμοι να πάμε στη φυλακή. Μια πλημμύρα που δεν ξεπερνάει τα όρια μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Εάν γίνει ο κατακλυσμός του ΝΟΕ, τότε πρέπει να πετάξουμε την Κιβωτό. Οι καθαρισμοί ξεκινούν, έχουν ξεκινήσει με τα δικά μας μηχανήματα. Αυτές τις μέρες θα ξεκινήσουν και με εργολάβους. Εκτός από την έλλειψη νόμου, είχαμε και έλλειψη χρημάτων. Έχουμε εξοικονομήσει κάποια χρήματα, όπου έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό για όλα τα επικίνδυνα ρέματα του νομού Ηρακλείου, αλλά και ιδίως για το Γιόφυρο. Είναι υπό ανάθεση μια σπουδαία μελέτη, ώστε, όπως έχω πει πολλές φορές, από κατάρα να γίνει ευλογία. Μόνο εάν το πετύχουμε αυτό, πρώτα θα αποτρέψουμε τους ενδεχόμενους κινδύνους από τις παρεμβάσεις μας τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστική η περίπτωση των πλημμυρισμένων δρόμων επί της οδού Ηρακλή. Μπορείτε να δείτε, αν βάλετε, μέχρι που έφτασε το νερό. Μπορείτε να το δείτε. Βλέπετε το τσιμέντο στην παραμεριά. Ίδιο το σκηνικό σε Γιόφυρο, Φοινικιά, Αγίου Ιωάννη, Χωστό, αλλά και Βασιλιές. Για να πάνε τα παιδιά σχολείο δεν μπορούν να περάσουν. Δηλαδή το δικό μου παιδί του αλλάξανε η μάμα του δεύτερα ρούχα, ξανά τον πήγε στο σχολείο, το έβαλε άλλα ρούχα, γιατί μέχρι να φτάσει στο σχολείο που είναι 10 μέτρα πιο κάτω, έγινε απλά μουσήμα. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Όλο καθαρίζουν, όλο έρχονται, έτσι, και ποτέ δεν έρχονται και ποτέ δεν καθαρίζουν. Και το βλέπετε. Μία μπόρα έκανε. Μία μπόρα. Ορίστε, να το χάγει. Αν αυτό το πράγμα το έκανε, όχι πολύ, 2 μέρες. 2 μέρες συνεχόμενες, τι θα γινόταν πάλι εδώ? Έριξε πολύ βροχή, ναι. Εδώ, ναι, εντάξει, δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα, αλλά με την πρώτη μπόρα κατευθείαν. Στην Εθνική Οδό σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα. Ιδιαίτερα τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ένας Γερμανός τουρίστας όταν έχασε το πρωί τον έλεγχο του αυτοκινήτου στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Ρεθύμνου. Το γιοταχή εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, εγκλωβίζοντας το εσωτερικό του τον άνδρα. Διερχόμενοι οδηγοί βοήθησαν τον Γερμανό να βγει από το αυτοκίνητο, με τον άνδρα να είναι καλά στην υγεία του.